Θα δώσω το λόγο σε μια κυρία η οποία είναι κάτοικος της περιοχής και θέλει να περάσει και εκείνη το δικό της μήνυμα μέσα από αυτή την ανίποτη τραγωδία. Ναι, καλημέρα σας. Εγώ μένω στην παραδίπλα πολυκατοικία και είμαι πολύ λυπημένη, θλιμμένη μπορώ να σας πω, αν και την κυρία ίδια προσωπικά δεν την γνώριζα, απλά γειτόνισά της είμαι. Αλλά είναι ένα φαινόμενο που θα πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ. Αυτή η μοναξιά των πόλεων, η αποξένωση, αυτά τα ταμπού, ότι δεν πάμε σε έναν ψυχολόγο εάν έχουμε ένα πρόβλημα, δεν βοηθιόμαστε μεταξύ μας, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα για μένα. Εγώ έχω βάλει τη σκέψη μου και δουλεύει από χθες που είδα αυτό το θέαμα. Κατέβηκα κάτω από το σπίτι μου, είμαι στη διπλανή πολυκατοικία και είδα τα ασθενοφόρα να φεύγουν κλπ. Και είδα ανθρώπους επικριτικούς να βρίζουν την κυρία που το έκανε αυτό. Είμαι μητέρα δύο παιδιών. Είναι αδύνατο να το συλλάβει ο νους μου ότι μπορεί μία μητέρα, εάν δεν έχει αρρωστήσει η ψυχούλα της, να κάνει αυτό το διάβημα. Δεν γίνεται. Είμαι εκπαιδευτικός. Έχω συναντήσει ένα σωρό γονείς από τα πιο χαμηλά στρώματα μέχρι τα πιο ψηλά. Δεν έχω δει μητέρα να είναι άστοργη ενώ θα είναι καλά η ψυχή της. Θα μπορούσανε να την είχαν βοηθήσει. Ζούμε όμως στην Ελλάδα, δυστυχώς του 2019, και ακόμα τα ταμπού κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Αν είσαι στην Αμερική, κάνεις τον ψυχολόγο σου, τον έχεις σαν να πας στο κομμωτήριο. Εδώ θα σε πούνε τρελή. Λοιπόν, γύρευε τώρα αυτή η γυναίκα τι είχε μαζεμένα μέσα στην ψυχούλα της και όλα αυτά τα σκοτάδια τα μετέτρεψε σε αυτή την πράξη. Εγώ αυτό είχα να πω μονάχα, είμαι θλιμμένη, θα μπορούσε να είχε σωθεί η κοπέλα εάν κάποιος της έδινε χέρι βοήθειας από πριν, όχι την ώρα που γινόταν αυτό. Υπήρξε όμως κάποια κυρία που προσπάθησε να την αποτρέψει, να τη μεταπίσει. Αν όμως αυτή την αλληλεγγύη τη δείχνουμε προθύστερα και όχι εκείνη τη στιγμή που γίνεται το γεγονός, νομίζω ότι θα είμαστε μια κοινωνία αλληλέγγυη. Οι μεγαλοπόλεις έχουν μοναξιά, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αλλά θα πρέπει να μην ξεχνιόμαστε. Είμαστε άνθρωποι. Τελείωσε. Έχετε εκπληκτικό λόγο. Εγώ μένω στη διπλανή. Έχετε εκπληκτικό λόγο, ως εκπαιδευτικός. Είπατε ακριβώς αυτά. Μάλιστα. Που θα ήθελα να πω κι εγώ με μια πολύ ευαίσθητη προσέγγιση στο θέμα, χωρίς να μεταφέρουμε καμία ανατριχιαστική λεπτομέρεια ή σοκαριστική. Τα είπατε όλα με λίγες κουβέντες. Μιλήσατε για την αλληλεγγύη, μιλήσατε για την υποστήριξη του φιλικού, του οικογενειακού περιβάλλοντος. Θέλω να ακούσω και την κυρία την άλλη που είναι δίπλα σας και θα ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια. Βεβαίως.